χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεστε στην παρέα μας και μεταμορφώνεστε μέσα από την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν μαζί μας είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, ένα πολύ λαμπερό κορίτσι που έχει έναν ιδιαίτερο λόγο που θέλησε να αλλάξει και τα μαλλιά και το μακιγιάζ και το ρούχο, γιατί την Κυριακή έχουμε ένα πάρτι, έχουμε μία γιορτή, γενέθλια είναι, γενέθλια. Για να δούμε τι μας είπε η Ελένη Καπάτου λίγες μέρες πριν. Καλησπέρα φίλοι μου, με λένε Ελένη και είμαι 25 χρονών. Θα ήθελα να πάρω μέρος στη στήλη σας για να αλλάξουμε ρούχα, μακιγιάζ, μαλλιά, τα πάντα. Ο σύζυγός μου έχει τα γενέθλιά του και θα ήθελα να γίνω πολύ όμορφη και ίσως και λίγο διαφορετική. Ανυπομονώ να βρεθώ κοντά σου και να ανταλλάξουμε όλα. Παναγιώτης, καλός ο Παναγιώτης. Καλώς είμαι. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Σύνολο είμαστε 8. 8 και είστε 7 χρόνια παντρεμένοι. Ναι, και με μια κόρη. Με ένα κοριτσάκι. Ναι, 2,5 ετών. Να τη χαίρεστε. Εντάξει, είναι και πρώτο παιδί, φαντάζομαι είχατε... Ναι. Είχατε? Όχι, εντάξει, είναι, μας έκλεισε, σε αλλάξαμε λίγο και θέλαμε μια ανανέωση. Αυτό είναι πάνω πολύ. Αφιερώθηκες πάρα πολύ στο νινί. Μόνο εκεί. Και ένιωσε λίγο παραμελημένος. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Μην νιώθετε παραμελημένοι. Αυτά τα χρόνια δεν θα ξαναρθούν και περισσότερο τα παιδάκια έχουν ανάγκη τη μαμά τους εκείνο το διάστημα. Αλλά και μικρούλα τώρα, ακόμα. Ναι, εσύ λες, εγώ τώρα θέλω κάτι διαφορετικό. Ναι, και ήθελα να αλλάξω γενικότερα. Είναι καιρός για αλλαγές, είναι και Χριστούγεννα, οπότε... Ετοιμάζεις, έχει γενέθλια. Ναι, Κυριακή. Και του κάνεις πάρτι έκπληξη. Ναι, πάρτι έκπληξη με τους φίλους του. Πώς πάρτι έκπληξη, τώρα δεν μας βλέπει. Έχει εκπλήξεις μετά η βραδιά. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, αυτό δεν είναι έκπληξη. Τι εννοείς? Εντάξει. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Το χρώμα σου πάει πάρα πολύ. Ναι, ήταν τρομερή αλλαγή. Τον εμπιστεύτηκα το Βασίλη αμέσως, απόλυτα και του είπα ό,τι θέλεις. Πάμε λίγο να δούμε τι κάνατε. Μαζί μας είναι η Βέλα, μαζί μας είναι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Καλημέρα. Που επέλεξε ένα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι αλήθεια. Ναι. Δεν είναι αυτό το ginger που βλέπουμε πάρα πολύ όχι. Τώρα είναι, τελευταία. Είναι πιο βαθύ το χρώμα αυτό. Της πάει τόσο πολύ, ναι, είναι μια κούκλα. Ναι. Αυτού σου την αλλάξαμε αισθητά. Και τι ωραία τα μαλλιά της. Τι ωραία... Δεν φοράς κάτι, Είναι όλα δικά σου. Ναι, ναι, όλα δικά της. Για να καταλάβεις, ξεκινήσαμε με το κούρεμα. Δεν ζεστή χρώμα, δες. Ναι. Φανταστική, φανταστική. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα κούρεμα, ανεβάσαμε αισθητά το μήκος για να γίνει ένα λίγο πιο δεμένο αποτέλεσμα και δημιούργησα μια φράτσα με μακριές αφέλειες για να τονίσει ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά της και το όμορφο χαμογελό της. Τώρα, στο χρώμα. Τι χρώμα είναι αυτό? Χρησιμοποιήσαμε από την Goleston κρέμα βαφή με έλαια, τον κωδικό 5546. 5546. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η Ελένη μας έκανε πρώτη φορά βαφή, επομένως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία χρώματος για αυτήν και φαντάζομαι ότι της αρέσει πάρα πολύ από ό,τι μας έχει πει. Τέλεια. Κατά τη διάρκεια του λουσίματος... Ανανεώθηκες λίγο. Όχι λίγο, πολύ. Τώρα που σε κοιτάς πάρα στον καθρέφτη... Πολύ, πάρα πολύ. Είσαι μια κούκλα. Μια κούκλα, πραγματικά. Πραγματικά είσαι κούκλα. Στο πάρα πολύ. Τέλεια. Κατά τη διάρκεια του λουσίματος χρησιμοποιήσαμε τη μαλακτική κρέμα Color Concealer. Είναι μαλακτική με χρώμα. Είναι μαλακτική με ελαφριά χρωστική, χωρίς αμμονία, την οποία μπορεί η κάθε γυναίκα να τη χρησιμοποιεί άφοβα καθημερινά, από τη ρίζα έως τις άκρες. Και αυτό το οποίο θα της δώσει θα είναι μια ανανέωση του χρώματος και μια διατήρηση του χρώματος. Και έχει όμως και στοιχεία μαλακτικά, ενυδάτωση. Ναι, ναι, βεβαίως. Μια κανονική κρέμα. Μια κανονική κρέμα, η οποία είναι κυρίως για να μπορέσει να μαλακώσει τα μαλλιά, να έχουν μια ωραία ευθύ διάρκεια της ημέρας, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στο χρώμα. Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο κορίτσι χρησιμοποιήσαμε την απόχρωση κερασί. Και αν δεν κάνω λάθος, τα χρώματα που έχουν λίγο κόκκινο μέσα, είναι αυτό ξεθοριάζουν που λέμε, πιο εύκολα. Ναι, ξεθοριάζουν, ναι. Χρειάζονται ένα ενισχυτικό. Σαφέστατα, ναι, ναι.
Και μετά πήγαμε στο styling του κοριτσιού, έτσι ώστε ήταν τα μαλλιά της βρεγμένα. Είναι πολύ λαμπερά, πάρα πολύ, πολύ λαμπερά. Ώστε ήταν τα μαλλιά της βρεγμένα, χρησιμοποιήσαμε το Heat Protection από την εταιρεία Velaflex, το Heat Protection Spray, για να τη βοηθήσουμε να προστατεύσουμε τα μαλλιά της από το σεσουάρ μαλλιών. Το και... βάζεις σε βρεγμένα μαλλιά. Μάλιστα, το βάζουμε και σε βρεγμένα και σε στεγνά. Για να καταλάβεις. Επειδή μου κάνεις σαν νερό, γι' αυτό ναι, το ναι, ναι, ναι. Μπορώ. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Ούψ, εκεί. Τέλειο. Πολύ ωραία. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Για να καταλάβεις. Και είναι απαλό, είναι ελαφρύ. Μία γυναίκα θα χρησιμοποιήσει κατά μέσο όρο το σεσουάρ μαλλιών περίπου 200 φορές μέσα στη χρονιά και άλλες 300 φορές θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία styling. Μόνο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα προϊόν σαν αυτό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα μαλλιά σε οποιαδήποτε διαδικασία και να κάνουμε. Έχω εντυπωσιαστεί, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Εσύ την ήθελες αυτή την αλλαγή στο χρώμα? Όχι. Εσύ εδώ, το σκέφτηκες. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα γιατί πολύ. Γιατί δεν τη βλέπεις συχνά πια. Θέλω να σου πω ότι όσα κορίτσια θέλουν να κάνουν μια αλλαγή που δεν είναι το ξανθό και θα πάνε σε κάτι διαφορετικό, βλέπεις πια αυτό το τζίντζερ. Εγώ το έχω βαρεθεί. Να σου πω, ναι, και εγώ. Όχι, το λέω σαφώς και σε κάποιες ταιριάζει πάρα, πάρα πολύ. Εδώ. Της δίνει χαρακτήρα, της δίνει ένα μυστήριο, έχει στυλ, τα χρώματα, πάρε πάρα πολύ. Τα αφέλειες. Χρώματα χρειάζονται δυναμισμό και ταυτότητα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και για να ολοκληρώσουμε, χρησιμοποιήσαμε για το τελείωμα το Velaflex Sunny Hold Spray, προϊόν, κλασικό, πολύ ελαστικό, πολύ δυνατό κράτημα και σαφές να τη βοηθά να κάνει οτιδήποτε θέλει μες την ημέρα. Όλα αυτά δωράκια στο κορίτσι. Όλα μας. Τα πάντα για το κορίτσι. Και μας. Προχωράμε να δούμε λίγο το styling από την Ειρήνη Βάσου. Κόκκινο νύχι βλέπω που σου πάει πολύ. Ναι. Και μου αρέσει και η γόβα βεβαίως. Εγώ την άκουσα. Στο πρώτο μας ραντεβού μου λέει θέλω να φοράω μαύρα, θέλω λέει να είμαι απλή, να είμαι όμως θηλυκή, οπότε την άκουσα. Έκανα είναι ένα πολύ θηλυκό ρούχο, με θηλυκό πολύ ωραίο ντεκολτέ. Έχει πολύ ωραίο ντεκολτέ και επίσης φαίει αυτό που δεν ήθελα και τη στόπα, είναι ότι δεν θέλω να καλύψω το κέρβι σώμα της, δηλαδή το σώμα με τις καμπύλες. Της λέω δεν τρεπόμαστε για τις καμπύλες μας, τις τονίζουμε. Μα ίσα ίσα. Και της έβαλα ένα φόρεμα, το οποίο το υλικό του είναι τέτοιο, που αγκαλιάζει πολύ ωραία το σώμα και λειτουργεί και σαν κορσές. Τι είναι το ρούχο? Το ρούχο είναι Genique, είναι μια νέα ελληνική εταιρεία με πολύ ωραία ποιότητα και πολύ ωραίο σχεδιασμό. Και τα παπούτσια? Τα παπούτσια είναι Μιγκάτο, εννοείται ότι είναι δώρο για τη φίλη μας. Θα τα βάλει τώρα την Κυριακή. Ακριβώς. Τα έχεις ετοιμάσει όλα? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έπρεπε να ήσασταν μόνοι σας? Όχι. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Μόνοι μας, εντάξει. Να βρεθούμε και μόνοι μας. Μετά. Και πριν και μετά. Αλλά... Θέλει και το πριν εδώ το κορίτσι. Ναι. Σε αυτό το χρώμα, το κόκκινο εγώ θα το φοβόμουν. Στο μακιγιάζ ενώ και στις λεπτομέρειες στα νύχια. Δηλαδή θα σκεφτόμουν κάτι σε πιο νουντα απόχρωση. Γιατί έχει μέσα, έχει το δυσινή, όπως μας είπες ότι είναι και ο κωδικός της κρέμας, σωστά. Κερασί, ναι. Αλλά βλέπω ότι πάει πάρα πάρα πολύ επιλογή. Και επίσης επειδή φοράει μαύρα, δηλαδή αν θα φορούσε λευκά, μπες, μαύρα, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αν φορούσε ένα άλλο χρώμα, δεν θα πήγαινε, θα έπρεπε να κάνει μια τα χέρια της. Επίσης έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Καλή είναι μια κούκλα. Κούκλα. Να σε χαίρεται ο άντρας σου. Καλώς όρισε, συνάδελφε. Πώς είσαι, Κωνσταντίνα μου, μαζί μας είναι η Avon. Πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Τη πάει πάρα